Στην ακρογελιά. Εγώ και εσύ για το φρέν, μόνη τη. Τι κάνετε, παιδιά. Με πιάσετε πάνω στη μεγάλη προετοιμασία. Χτενίζω τα μαλλιά μου. Ποτέ. Ε, ο μόνο λόγο για να χτενίζω τα μαλλιά μου είναι για να τα φουντώσω πιο πολύ. Για να τα κάνω να φύγει η μπουκλα να είναι πιο άφρο. Αν πει κανεί δεν το θέλει αυτό. Μόνο εγώ. Τι μου κάνετε, πώ περνάτε στη ζωή. Έχει έρθει κάποιο καλοκαίρι. Όχι ότι το έχει καταλάβει κανεί. Δηλαδή, πραγματικά, εμένα μου φαίνεται όλο αστείο αυτό που συμβαίνει φέτο. Αυτό ο Ιούνιο είναι Σεπτέμβρη μόνο. Και Σεπτέμβρη σε κάποιε τροπικέ χώρε. Εκεί που έχει ζέστη, χωρί ηλιοφάνεια και σου αρχίζει να σου βρέχει. Τύπου κούβα, τύπου τέτοια. Παρ' όλα αυτά, έχω συνεννοηθεί. Ο Σεπτέμβρη θα θεωρηθεί extension σοβαρό. Θα είναι δηλαδή αδερφάκι του Αυγούστου. Και έτσι όπως πάει με τον καιρό να προχωράει, ε, μάλλον Σεπτέμβρη, ας πούμε, θα μας καεί το Ταμ Τυριρί. Λέω εγώ τώρα. Παρ' όλα αυτά, μην πτωείστε, που δεν πτωείστε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω. Βλέπω τριήμερα, βλέπω πράγματα καλά, τι ωραία, πολύ καλά κάνετε, να παίρνουμε και υπόλοιπη κουράγιο. Εμένα η ζωή τα έφερε έτσι που... Μην με βλέπετε εδώ, Στη Θεσσαλονίκη βρίσκομαι βασικά. Κάνω πρόβε για μια παράσταση που θα παίχτει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω ότι στεναχωριέται όλη η Αθήνα και τα περίχωρα πάρα πολύ. <laughs> Αλλά θα με δουν οι Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα μόνο φέτο, το καλοκαίρι, είμαι στο όνειρο καλοκαίρινη νύχτα του Σέξπιρ. Κάνω τη Τιτάνια, τη Βασίλισσα των Ξωτικών. Καταλαβαίνετε ότι βρήκα το ρόλο που μου ταιριάζει. Ε, πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Απλά. Ε, αυτό το πάνω κάτω λίγο που μου συμβαίνει τις ας πούμε, τον τελευταίο μήνα είναι λίγο επίπονο και καταλαβαίνετε ότι ένας λόγος που έρχομαι Αθήνα είναι για σας Τέτοιε θυσίε. αυτή η σχέση είναι σοβαρή σήμερα λοιπόν καταρχάς κάντε subscribe γιατί η κοπέλα ε, κρεπάρει το μαλλί της απέναντι και φτιάχνει νύχια οπότε δεν έδινε σημασία subscribe παιδιά μου να γίνουμε πολύ και ωραίοι σήμερα έχω παρέα <ΣΣ> Έχω παρέα. Σήμερα στην παρέα μα είναι η Fresinderv. Και φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερε συστάσει. Την ξέρουμε όλη τη Fresinderv. Την ξέρουμε από τότε σίγουρα που βγάλε εκείνα τα υπέροχα αντιλιακά που δεν θυμάμαι πώ λέγονται που όλοι τα παίρναμε σοριδών. Αυτή τη στιγμή έχω άλλα αντιλιακά εγώ μαζί μου εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αυτό το οποίο είναι ένα dry mist που είναι για όλο το σώμα. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί εγώ τα έχω, τα έχω κατά καιρού βάλει όλα τα αντιλιακά τη Fresinderv. Είναι πάρα πολύ ωραία είναι και για το πρόσωπο. Ή εγώ είχα πάρει ένα που ήταν για όλο το σώμα και για το πρόσωπο, αλλά νομίζω είναι και για το πρόσωπο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι τέλειο, γιατί είναι ένα σπρέι που δεν ξέρω αν εσά σα αρέσουν τα σπρέι ή όχι. Εγώ τα προτιμώ από τι κρέμε, δεν αντέχω. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει αντιλιακό που να είναι πάρα πολύ ανυδατικό, γιατί μετά από λίγο. και γίνεται έτσι. Και φοριέται σε βρεγμένο δέρμα. Δηλαδή βγαίνει από τη θάλασσα, κάνει απλώνει και λίγο άμα γουστάρει και τα λοιπά. Ε, και δεν είναι αυτό που πρέπει λίγο να στεγνώσει γιατί δεν κάθεται καλά το αντιλιακό και αυτή η κρέμα που γίνεται σε όλου άσπρο μετά και τρίβει, 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 τρίβει. Το αγαπώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενυδατικό. Πολύ βασικό, παιδιά, να είναι ενυδατικό ε, το αντιλιακό. 50 όπω βλέπετε όλοι. Ας τώρα που το συζητήσει. Α, ανακοινού, ανακοινούμε πολύ καλά πριν. Α, το βλέπετε το! Είναι, δεν είναι, είναι. Όχι ότι θα πάω να κάτσω σε κάποιον ήλιο. Εμένα ο ήλιο με βλέπει μόνο στο αυτοκίνητο. Αλλά όπω κάτσω να βάλω. Όπω και να το κάνουμε, έχει μια πολύ ωραία ενυδάτωση. Και γυαλίζει ωραία. Θυμάμαι παλιά, έβγαινε αυτό και με χρώμα. Είμαι σίγουρη ότι έβγαινε με χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και είναι αυτό το ωραίο το. Σα που πάει. Και αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ αγαπημένο μου Είναι το on the move Το sunscreen on the move Επίσης ανακοινείς καλά Και αυτό το βάζεις στο πρόσωπο Το έχεις μέσα στην τσάντα σου Και εκεί που είσαι μες στο αυτοκίνητο Και έχεις βάλει το αντιλιακό σου νωρίτερα Και έχουν πέρασει 128 ώρες Και έχει σιδρώσει και σου τρέχουν Και μπορεί να μην το έχεις μαζί σου Και στα μαλλιά Άκου τώρα τι γίνεται Το βάζεις, το βάζεις και στα μαλλιά Λοιπόν, εμένα αυτό το είχα πέρσι τσαντάκι, πώς να σας πω, δηλαδή πώς κάνουμε έτσι στα νερά στη Μούρη το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο, το συνιστώ και αυτό, 50. Έτσι. Παιδιά, τα πενιντάρια, μην τα κοιτάτε έτσι περίεργα. Εγώ με 50 γίνομαι γκάγκανο. Γκάγκανο, θέλω να πω μαυρίζω, αν έχεις υπομονή, μαυρίζεις με το πενιντάρι. Πάρα πολύ ωραία, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Thank you, President. Εγώ θα τα πάρω αυτά σπίτι, να το ξέρετε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και πάμε. Ααααα! Τι ωραία! Θυμηθήκανε τον αναπτύρα. Α έγκυρα. Μοιάσουμε <σκσσ> αυτό το κεράκι. Κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Είμαστε πολύ ροζ σήμερα, όπω βλέπετε. <σκσσ> αυτό εδώ το μίζερο, τι είναι. Στυλό. <σκσσ> τι, τι και με κοιτάς, να Τι. <σκσ> 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 Δεν είναι μίζα Α, είναι μαρκαδωρό! Τε... Α, τι ωραίο. Πολύ. Μιλά μου, η παραγωγή έχει μπει σε κάποια σοβαρά έξοδα. Όχι, αστεία. Έχω διάφορα χρώματα μαρκαδόρο στυλό. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί κρατάω και πολλέ σημειώσει εγώ, ε. Α, τι ωραία. Πολύ χρώμα, παιδιά. Μια που καλοκαίρι εγώ δεν θα ζήσω και θα μείνω άσπρη για πάντα. Ό,τι μαυρίσω από το αυτοκίνητο υπερπατώντα πάνω κάτω ε, την οδό νίκη στη Θεσσαλονίκη. Οτι mm -hmm. ε, πιάσουμε. πιάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω, παιδιά. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο μου κάνει μια εντύπωση αυτό ο τίτλο που λέει Ο γιο του άντρα μου και εγώ. Και από κάτω, Σουηδία. Τώρα. Μόνο εμένα πάει κάπου το μυαλό μου σε κάποια σειρά του Παπακαλιάτη. Δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο. Ο γιο του άντρα μου και εγώ πάμε. Σε ξεγέλασε ο τίτλο Μαρία μου. Ναι, κορίτσι μου. <laughs> Στο μυαλό μου. Εγώ γιατί φρακάρω εδώ όταν γίνει. Βολεύω η κοπέλα. Ακύρωσε όλα τα υπόλοιπα γράμματα για σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα και μόνο με αυτό σε βλέπω να ασχολείσαι. Κατ' γίνεται παιδιά! Μισή εκπομπή να το διαβάσει και την άλλη μισή απαντήσει πάμε. Είμαι η Τάδε, είμαι 25 και ο άντρα μου 36. Γνωριστήκαμε online και μετά από λίγα πήγαινε ελά σε Ολλανδία-Ελλάδα, με πήρε στα 18 μου και με έφερε Ολλανδία. Εκείνο έχει ένα γιο πέντε χρονών τότε. Από προηγούμενη σχέση του, που έμενα κατά κύρια βάση με τη μαμά του, τον οποίο και αγάπησα από την αρχή. Η πρώην του μέσα στον πρώτο χρόνο που εγώ εγκαταστάθηκα εδώ διαγνώστηκε με borderline disorder και μα άφησε το μικρό σε εμά να μείνει μαζί μα. Μπράβο τη που το αναγνώρισε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και μα τον έφερε. Εγώ τον μεγάλωσα λοιπόν για τα επόμενα δύο και κάτι χρόνια, μια και αυτή ερχόταν να τον δει αραιά και πού και ο πατέρα του δούλευε πολλέ ώρε. Εγώ τότε δεν ήξερα λέξη στα Ολλανδικά, πράγμα το οποίο ήταν μεγάλο εμπόδιο για μένα και το μικρό. Τα βγάλαμε πέρα όμω. Είχαμε πολλού τσακωμού, εγώ και ο μικρό. Υπήρξε μια άσχημη περίοδο μεταξύ μα, μια και είναι πολύ δύσκολο για ένα μικρό παιδί να συμφιλειωθεί με το γεγονό ότι μια ξένη στην ουσία τον φροντίζει σαν μαμά και η όντω μαμά του τον εγκατέλειψε. Γιατί έτσι το είδε. Έφτιαξαν όλα πολύ σύντομα όμω μεταξύ μα. Το 17, τον 19 εγώ, και μικρή, πολύ ρε παιδί μου, έφερα και την κόρη μου στον κόσμο. Μπράβο σου, πολύ μικρή και βρέθηκα να μεγαλώνω σε ξένη χώρα δύο παιδιά. Δεν θα πω ότι ήταν εύκολο, αλλά μου άρεσε και συνεχίζει να μ' αρέσει. Είμαι γεννημένη μάνα, πώ να το κάνουμε. Πάντα ήθελα οικογένεια, μια και δεν είχα ποτέ. Ο πατέρα μου ήταν και ενεθισμένο σε ουσίε και η μητέρα μου άφαντη για το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή μου. Μπράβο, κορίτσι μου, μήπως... που ξέφυγε από όλο αυτό. Μεγάλωσα τον εαυτό μου και για κάποια χρόνια τα δύο μικρότερα αδέρφια μου. Δεν έχουν δει λίγα τα μάτια μου και όπω καταλαβαίνει, θέλω οι ζωέ των παιδιών μου να, να είναι στο άλλο άκρο από όσα πέρασα εγώ. Ω η μητέρα του μικρού έκανε τι ψυχοθεραπείε τη και προσπαθούσε να γίνει καλύτερα, δεν εμπιστευόταν τον εαυτό τη να μείνει μόνη τη με το μικρό, οπότε κάθε φορά που ερχόταν κάναμε. Κάτι όλοι μαζί. Τι μαμάδε και τα μικρά του. Στην περίοδο αυτών των δύο χρόνων που βρισκόμασταν έτσι, κάπω δεθήκαμε φιλικά. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα χωρί μικρά μα και χωρί τα μικρά μα, ω φίλε πλέον. Εδώ κολλάει η Σουηδία. Μάλιστα. Δεν την είδα ποτέ σαν την πρώην του άντρα μου. Την έβλεπα και την αντιμετώπισα πάντα σαν τη μητέρα του μικρού. Ήρθε η στιγμή που εκείνη μετακόμισε δύο σπίτια πιο κάτω από εμά με τον νέο τη σύντροφο και ήθελε να πάρει πίσω το μικρό. Με τα ποντά και τα λίγα, σταδιακά γύρισε πίσω στη μαμά του και όλα καλά. Σχεδόν. Ανακαλύψαμε με ψυχοθεραπείε του μικρού και κοινωνικού λειτουργού και IQ test ότι έχει κάποιε μαθησιακέ δυσκολίε οι οποίε έχουν επιρροή και στον τρόπο που εκφράζεται αλλά και που συγκρατεί και επεξεργάζεται πληροφορίε σε εντολέ. Φέραμε βοήθεια στο σπίτι, εμεί ώστε να μα διδάξουν στην ουσία πώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εκείνον από θέμα στην ενόηση σχολείου κτλ. Με πολλή πίεση δέχτηκαν και εκείνοι να κάνουν το ίδιο για το καλό του μικρού. Έλα όμω που δεν κάνουν όσα μα έχουν μάθει ειδικοί. Γιατί όλε τι φασαρίε, ό,τι και αν συμβεί στα μάτια του, φταίει ο μικρό. Και του το λένε κιόλα. Είναι και η ίδια τη λογική ότι αν εσύ είσαι καλύτερο παιδί ή πάκο παιδί, στρατιωτάκι, τότε κι εμεί μπορούμε να είμαστε καλοί γονεί και δεν θα σου φωνάζουμε και δεν θα σημειώνουμε. Αρχίζω και θυμώνω. Σιγά-σιγά κάπου το περίμενα, το λάκκο. Ναι, και φωνάζουν και τον μειώνουν και τον κατηγορούν για τα πάντα, αντί να κοιτάξουν γιατί πάει έτσι η κατάσταση στο σπίτι του και να δουν τι μπορούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν. Αν με ρωτάσει, όλη η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο συναισθηματική βία. Και δεν άρχισα καν να σου λέω για του μεγάλου τσακωμού που κάνουν μεταξύ του μπροστά στο παιδί. Ο μικρό πλέον είναι 11. Μέχρι πρόσφατα, εγώ με τη μαμά του είχαμε όσο πιο καλή σχέση μπορεί να φανταστεί. Ξέρει ότι εμεί με το μικρό δεν έχουμε σχεδόν ποτέ προβλήματα και τσακωμού. Και με ρώταγε συχνά με ενδιαφέρον για συμβουλέ πώ να χειρίζεται καταστάσει, πώ θα αντιδρούσα εγώ στο χύψη σενάριο με το μικρό και προφανώ βοηθούσα όσο μπορούσα. Αφού είμαστε και γειτόνισε, είμαστε συχνά στο σπίτι η μία τη άλλη και έτσι έβλεπα εγώ το πώ του μιλάνε και πώ του φέρονται το σπίτι του. Μετά ήρθε να μου τα λέει και μόνη τη και εγώ πάντα με πάρα πολύ όμορφο τρόπο προσπαθούσα να τη πω ότι δεν συμφωνώ με την αντιμετώπιση του. Ένιωθα πολύ έντονα όμω ότι δεν μου πέφτει λόγο για πολλά χρόνια. Ότι ναι, κάποιε φορέ με ρωτάνε, αλλά η άποψή μου δεν παίζει μεγάλο ρόλο, μια και δεν είμαστε ξέματος δεμένοι και εγώ και ο μικρός μέχρι πριν λίγες εβδομάδες που εκείνη σε μια μέρα μεγάλου στρες ε, που είχε μου ανακαλύψει ότι όλα αυτά που υποψιαζόμουν τόσα χρόνια τα πρώτα χρόνια ήθελε το πρώην τη πίσω και εκεί είναι που την έπιασε η κατάθλιψη. Ότι ζηλεύει τρελά τη σχέση που έχω με το γιο τη, βέβαια. Ε, Ότι αυτά τα χρόνια που μεγάλωσε μαζί μου ο μικρό από τα 5 μέχρι τα 8, έχει ένα μίσο από μένα που καμιά φορά φυγείται και εκείνη δεν το αντέχει και σαμποτάρει τη σχέση με το μικρό και του δίνει απαντήσει του στυλ. Όλα αυτή να έχει στο μυαλό σου που είμαι εγώ στι αναμνήσει σου. Όλα αυτή τα έμαθε να πα εκεί σε αυτήν τότε αφού όλα μαζί τη είναι τέλεια. Γκομενικό. Το, 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 το το έμαθε να κάνει ποδήλα, το να δένει τα κορδόνια, του, να λέει την ώρα και τέτοια πράγματα, όπω και είναι λογικό από την ηλικία που τον είχα εδώ. Έκανα λοιπόν ένα χαμό και τη τα είπα για πρώτη φορά έξω από τα δόντια, χωρί φίλτρα. Εκείνη έβαλε σαν δικαιολογία ότι πάλι είναι κάτω στα ψυχολογικά τη και ότι με λίγα λόγια τα παρατάει. Τη είπα πω αφού έτσι νιώθει, ευχαριστήσω να τον πάρω εγώ πίσω, αφού λέ, όπω λέει και εκείνη, όλο το δικό μα σπίτι πάει. Όλο το δικό μα σπίτι πάνε ρολόι και εκεί σκατά. Την έκανα να κλάψει, σηκώθηκε στα μέσα τη συζήτηση και έφυγε αργότερα. Την ίδια μέρα τα αφηγήθηκε όλα στον άντρα τη και εκείνο με τη σειρά του έπιασε το μικρό μέσα στα νεύρα του να του πει: Η μάνα σου νομίζω ότι είναι κακή μαμά, γιατί ο πατέρα σου, σου το έχει βάλει αυτό με στο κεφάλι τη. Από τότε ούτε καν προσπαθούν να το κρύψουν ότι βάζουν το μικρό στη μέση κάθε διαφωνία, ενώ εμεί πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε λύση και οι τέσσερι γονεί μαζί. Βέβαια, ο μικρό είναι πια αρκετά μεγάλο, 11, και καταλαβαίνει πολλά περισσότερα από όσο νομίζουν. Μα λέει συχνά ότι νιώθει ασφαλή με εμά συναισθηματικά και μα μιλάει για το πώ τον κάνουν να νιώθει στο άλλο σπίτι. Και για τι δικέ μα συμπεριφορέ, μα μιλάει όταν κάτι δεν του αρέσει και θέλει να δει κάποια αλλαγή. Καμιά φορά μα ζητάει και βοήθεια για το πώ να μιλήσει τη μαμά του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά από τότε που. Έκανα εγώ αυτό το μικρό χαμό. Εκείνη πιστεύει ότι αυτέ οι συζητήσει με το γιο τη και εμά έχουν σκοπό να βάλω εγώ λόγια στο παιδί κατά τη μάνα του. Ποτέ, ποτέ Μαρία μου, ακόμη και όταν καμιά φορά θα έπρεπε, ακόμα και όταν έχουν πει και έχουν κάνει τόσο άσχημα πράγματα που δεν μπορούσα να δικαιολογήσω σαν μάνα, ούτε τότε ξέφρασα ποτέ γνώμη. Μόνο τον ρωτάω πώ νιώθει εκείνο, πώ θα ήθελε να δει τα πράγματα στο μέλλον με αυτό το κομμάτι που τον απασχολεί. Τι θα ήθελε να πει στη μαμά του, αν μπορούσε. Ερωτήσει. Ε, ποτέ λόγια δικά μου στο στόμα του. Ναι, όταν μα λέει πράγματα όπω η μαμά είπε, Ότι εγώ φταίω για το τάδε πράγμα, προφανώ και του λέω πω δεν είναι έτσι. Αλλά ω εκεί. Ο άντρα μου φοβάται πω εδώ, πω από εδώ και πέρα, κάθε φορά που κάνουμε μιλή με κάτι που δεν του αρέσει, ο μικρό θα την πληρώνει. Όπω και από ό,τι φαίνεται, γίνεται. Πάντα έτσι κι αλλιώ. Ναι, έχω κάνει και εγώ τι ψυχοθεραπείε, μου έχω μιλήσει με πολλού παιδοψυχολόγου και ειδικού, γιατί με τη δική μου παιδική ηλικία είχα με τη σειρά μου πολλά τραύματα και ήθελα να μην τα μεταφέρω στα παιδιά μου. Αλλά όπω καταλαβαίνει, η υπομονή μα έχει φτάσει στα ωριά τη. Είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει συναισθηματική βία χωρί να πληγωθεί το παιδί ή χωρί να νιώσει ότι προδίδει τη μία πλευρά όταν ερωτηθεί σε δικαστήριο. Ο άντρα μου δεν θα ήθελε να φτάσουν εκεί τα πράγματα. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, Μαρία μου. Τα νεύρα μου έχω με τέτοιου είδου γονεί που μου θυμίζουν του δικού μου και μου ανεβάζουν τα λαμπάκια. Μου ανάβουν τα λαμπάκια. Η μόνη είναι όταν με το καλό πάει 12 ο μικρό και μπορεί νόμιμα να αποφασίσει ότι θέλει να μείνει μαζί μα. Φαίνεται ότι θέλουν και αυτοί να μα τον μπασάρουν τώρα που απέκτησαν καινούριο μωράκι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ να το διαβάσει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τι έχει να πει για όλα αυτά. Πραγματικά προσπάθησα να στα πω όλα περιληπτικά, αλλιώ θα έχει υλικό για κανένα όγραφο. Όχι καθόλου δεν ζητάω συγγνώμη για το μεγάλο γράμμα. Έπρεπε να τα βγάλω από μέσα μου και είμαι σίγουρη πω οι απόψει μα δεν θα διαφέρουν και πολύ φιλή μεγάλο. Κορίτσι μου, εσύ είσαι πολύ μικρή, 19 χρονών, έκανα δικό σου παιδί και εντωμεταξύ μεγαλώνεις και δύο χρόνια από τα 18 το παιδί του άντρα σου. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, συμφωνώ όντως σε όλα μαζί σου. Ε, είναι τόσο δύσκολη η θέση της μαμάς που δεν είναι βιολογική μαμά στο να μπορέσει να μεγαλώσει με, με, με έναν τρόπο που θεωρεί αυτή σωστό το παιδί όταν είναι πασαρισμένο ή όταν μπορεί να είχαν και την τέλεια σχέση μεταξύ τους και να, και να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα και να σου λέει μισές μέρες εσύ, μισές μέρες εσύ μα, χωρίζεται το παιδί στη μαμά και στον μπαμπά που, το, το, γνωστό είναι ότι το παιδί πάει Σαββατοκύριακα στον μπαμπά όλο και απόλυτα ας πούμε Οπότε ναι, οπωσδήποτε θα είχε μια σχέση μαζί σου. Πολύ καλό που την έκανε και φίλοι κτλ. Σε όλο αυτό, μην ξεχνάμε ότι το πρώτο που μου είπε είναι you know, borderline disorder οριακή προσωπικότητα που δεν ξέρω ακριβώς πώς εκφράζεται αυτό και τι πάει να πει αλλά φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της γενικά όχι μόνο προς το παιδί και προς τον άντρα και προς τον κόσμο και γενικά ε, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει mood swings mood swings ενώ όχι έτσι όπως ακούγεται ενώ βαρβάτο mood swings αν είναι, φτάνει σε κάποιες εταιρείε. δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη αλλά σίγουρα για να είναι διαγνωσμένη δεν είναι κάτι απλό δεν είναι κάτι απλό δηλαδή και να θέλει κάποια βοήθεια ψυχολογική. Έχοντα oh, έχοντας πει λοιπόν αυτό, νομίζω ότι και αυτό και μόνο βέβαια είναι ξαναπαντρεμένη από ό,τι καταλαβαίνω και έχει κάνει και άλλο παιδί. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω σε ποιο δικαστήριο στέκει. Γιατί λέμε για δικαστικέ διαμάχες αυτοί οι άνθρωποι είναι παντρεμένοι, έχουν πάρει διαζύγιο, θα... Ε, θέλει ο πατέρα και η δική σα οικογένεια να έχει την αποκλειστική, ας πούμε, του παιδιού ή όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το νομικό σύστημα στη Ολλανδία με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ σε όλο το γράμμα συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Έχει δίκιο, είναι πολύ δύσκολη η θέση σου. Δεν μπορεί να πας να πει στη μάνα τη βιολογική άκουσα να δει, ξέρω καλύτερα. Πού μπορεί να ξέρει καλύτερα, βέβαια, δεν το συζητώ. Πρε, χρειάζεται αυτό που λένε ιταλικό Κοντρόπο, έναν άνθρωπο ο οποίο, ε, ε, τουλάχιστον να λέμε ότι έχει κάποια λογική στο κεφάλι, του εδώ πέρα μιλάμε ότι έχει και τα δικά τη ψυχολογικά, α πούμε, και ε, ε, παρακολουθείται. Έχει τι ενοχέ τη, αν το δούμε και από την άλλη μεριά, γιατί μπορεί και μέσα τη να λέει, Πώ πω, ε, είμαι κακή μάνα, γιατί έχω όλο αυτό το ψυχολογικό και άφησα το παιδί μου εκεί. Ε, ε, το, το, το πρόβλημα, εγώ δεν. Σε όλο αυτό το γράμμα, ένα πράγμα μου λείπει. Ο, ο άντρα σου τι λέει. Δεν τον είδαμε καθόλου σε αυτό το γράμμα. Εγώ α πούμε θα σου πω το εξή, ότι και εγώ είμαι χωρισμένη πάρα πολλά χρόνια με τον μπαμπά του Αλέξανδρου και όταν. Εμ, στην αρχή πάντα είναι τεταμένα τα πράγματα, όπω καταλαβαίνει, πέρασε ένα χρόνο για να είμαστε πολύ ωραία. Εμ, όταν είναι σπίτι, δηλαδή, εγώ τον Αλέξανδρο έμενε μαζί μου 13 χρόνια εμ, και τα τελευταία 4 μένει με τον μπαμπά του. Λοιπόν, 13 χρόνια πήγαινε Σαββατοκύριακο στον μπαμπά του. Ο νόμο στο σπίτι μου είναι αυτό, ο νόμο στο σπίτι του μπαμπά του είναι αυτό. Όταν έπρεπε να πάρουμε από κοινού αποφάσει για πράγματα, οκ, okay, αλλά υπερίσχε η γνώμη του μπαμπά όταν ήταν στο σπίτι. Άλλοι κανόνε, άλλο σπίτι. Εδώ είναι μια περίπτωση που δεν τη βλέπω, δεν καταλαβαίνω, είναι συμπεριφορικό. Δηλαδή, αν ο Μάριο ε, έβριζε το παιδί. Η αν εγώ δεν φερόμουν καλά στο παιδί, ή, ή, και το καταλάβαινε και ερχόταν το παιδί και το έλεγε. Γιατί τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία τα λένε όλα. Αν α πούμε εγώ, ε, έβλεπα μετά από ένα Σαββατοκύριακο, α να μου έρθει σπίτι και να μου πει ότι η φίλη του μπαμπά δεν με συμπαθεί. <laughs> Γιατί τα παιδιά λένε πολύ αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι πρέπει η συζήτηση σημαντική δεν είναι με τη μανά, Είναι με το παιδί. Και βέβαια πρέπει να παρακολουθηθεί γιατί το παιδάκι τώρα έχει μέσα στο κεφάλι του ότι ένα, τον παράτησαν ή τον παράτησε η μαμά του. Ε, ότι μπορεί και όλο αυτό το πράγμα με τη μαμά που δεν είναι καλά, δεν ξέρω πώ μπορεί να το έχει πάρει στο κεφάλι του. Ε, και είναι και μια ηλικία πάρα πολύ δύσκολη μέχρι τα 7. Έχουμε πει ότι μέχρι τα 7 διαμορφώνεται όλη η ψυχοσύνθεση και όλο το ασυνείδητο του παιδιού. Τι θα έχει εκεί μέσα το καημένο αυτό το παιδί. Ε, εσείς το μόνο που μπορεί να κάνετε Καταρχά, θα ήθελα να είναι παρόν ο πατέρα. Δεν τον βλέπω παρόν. Δεν μου τον αναφέρει πουθενά. Δεν μπορεί να μην έχει δύναμη ο πατέρα και να τη πει. Όπα. Όπα στο παιδί μου. Λέω το πάρει εσύ το παιδί, αν θε να το έχει και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Θα έρχεται και από εδώ. Μένετε δύο σπίτια απόσταση. Δεν είναι ότι. Το, χάσαμε. Δεν έχουμε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Ε, και 12 χρονών λες είναι άλλος ένας χρόνος η ζημιά, ό,τι ζημιά, όταν λέμε ζημιά, καταλαβαίνει τι εννοώ, τα ψυχολογικά του παιδιού, έχει γίνει. Άλλο ένα χρόνο δεν πειράζει. Και το παιδί πραγματικά ανάρθει να μείνει μαζί σα. Το αυτό που μου λες ότι τώρα έχουν καινούριο παιδί και δεν πολύ ασχολούνται, είναι μια ευκαιρία. Δεν μπορεί εσύ να κάθεσαι να τσακώνει με αυτή τη γυναίκα. Δεν τα βγάλει άκρη. Επίση, είναι πάρα πολύ περίεργο. Καταλαβαίνω ότι δεν τσακώνεσαι και προσπαθεί να τη το περάσει, ότι δεν είναι σωστό κτλ. Η Ζήλια, αυτό που είπα πριν, κομμενικό. Γίνεται κομμενικό. Το παιδί μου περνάει καλύτερα με τον μπαμπά του και την άλλη γυναίκα. Το παιδί μου εμ, περνάει καλύτερα με την άλλη μάνα, ξέρω εγώ τι. Δεν, δεν με συμπαθεί εμένα και λέει μόνο για εκείνη. Αρχίζει η αμφισβήτηση. Δεν είμαι καλή μάνα, δεν έχω φέρει καλά. Ε, προτιμάει κάποιον, είναι πολύ λογικό αν με ρωτά. είναι πάρα πολύ λογικό ε, δηλαδή μπορεί όλοι να, να το σκεφτόμαστε από μέσα μα, ας πούμε αλλά δεν το εκφράζουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα εγωιστικό πράγμα δεν είναι ένα ειδιπόδιο, α πούμε, είναι μια αγκομενίλα ο τρόπο που μιλάει δεν μιλάει για γκόμενο. Τέτοιε κάνουμε στα αγκομενικά μα. Εντάξει, λογικό είναι λογικό είναι ε, ε, έχει το ελαφρυντικό της το borderline για μένα γιατί αν δεν ήταν αυτό, εγώ δεν, 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 δεν θα το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η μάνα η οποία, γιατί και σε ένα μάνα σε θεωρώ, σε αυτό το παιδί που το μεγαλώνει, να είναι πιο από την κανονική του. Δεν, δεν, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι εγώ, δεν καταλαβαίνω αυτές τις μανάδες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μανάδε που κακοποιούν συναισθηματικά τα παιδιά του. Προσπαθώ να μπω στη θέση του λίγο. Προσπαθώ να. Τι του έχει οθήσει σε όλο αυτό το πράγμα. Ε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει ένστικτο. Δεν. Και πρόσεξε, το επόμενο παιδί μπορεί να είναι τέλεια. Δεν σημαίνει τίποτα ότι έτσι θα είναι πάντα. Μπορεί να είναι τέλεια. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο άντρα όμω μπορεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι συζητήσει γίνονται μαζί μεταξύ σα μόνο. Δεν μου είσαι αναφέρει ότι έχει πάει και την έχει πιάσει και τι έχει πει Άκουσα να δει. Πού είναι ο πατέρα. Βλέπω μόνο το δικό σου ε, ε ας πούμε, αγώνα για αυτό το παιδάκι. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ε, είναι να περιμένει αλλο ένα χρόνο. Να περιμένει αλλο ένα χρόνο να πάρει το παιδί, να πάει σε μια ψυχοθεραπεία για το παιδί, και θα φανεί εκεί στα 12-13 στην Εφηβεία. Εκεί θα βγει το τέρας. Εκεί θα βγει το τέρας. Υπομονή να δείτε τι θα γίνει τότε. Δεν είναι εύκολο τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κρίμα. Καταλαβαίνω το θυμό σου. Δεν ξέρω πώς συγκρατήσε και πώς... Ε, 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 μπράβο σου γιατί είσαι και μικρό κορίτσι. Και τα έχει δει όλα. Και επειδή έχεις και εσύ το παρελθόν αυτό, σου γυρνάει το μάτι. Πού είναι ο άντρας σου... Πού είναι. Είναι παιδί του. Αυτό πρέπει να απαιτήσει κάποια πράγματα. Να τη πει: Άκουσε να δει, το παιδί θα μείνει μαζί μου. Τελείωσε. Ασχολήσου με τον άντρα σου και το καινούριο σου παιδί. Γιατί εσύ, πολύ ωραία, την είχε από κοντά για ευνόητου λόγου. Λόγω του, εννοώ, του παιδιού. Η άλλη, σου παραδέχεται ότι έχει πάθει φρίκουλο. Θα κάθεσαι εσύ να ασχολείσαι με μια γυναίκα η οποία είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη, διαγνωσμένα, και είναι και άρρωστη, κανόνε από μόνη τη. Γιατί τέτοιε τρέλε τι ακούμε πολύ συχνά. Σου κάνω τη φίλη για να εκμεύσω κάτι, για να είμαι κοντά στον πρώην, γιατί σε προτιμάει, τι έχει εσύ που δεν έχω εγώ. Είναι λίγο στο. Στοκερ κατάσταση. Αυτό που δηλαδή αντίστοιχη περίπτωση θα ζητά στα social να δει που είσαι τυπά γιατί είσαι καλύτερη. Αυτό, αυτό, το τρομακτικό που το έχουμε δει και σε θρίλερ. Φτιάχνω τα μαλλιά σου, κάνω τα ρούχα σου, προσπαθώ να σε μιμηθώ για να. Τέτοιο μου ακούγεται εμένα. Τώρα την απόρριψη. Η απόρριψη από το παιδί είναι. <laughs> είναι σοβαρή απόρριψη. Και είναι σε μια ηλικία που οι μανάδε οι άλλε είναι πάντα καλύτερε από τη δικιά μου. Είναι και αυτή η ηλικία. Δηλαδή, δηλαδή και γύρω στην εφηβεία βλέπουμε τι μανάδε των φίλων και τα λοιπά. Και λέμε Α, κοίτα τι καλή. πιο αυτή, πιο άνετη, πιο ωραίο τύπο, πιο, πιο, πιο. Η δική μου, όχι. Εγώ το έκανα πάρα πολύ συχνά. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θα βρεθεί μπλεγμένη ενώ προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Πού είναι ο κύριο που σε πήγε στην Ολλανδία, Πού είναι. Αυτό πρέπει να κάνει τη δουλίτσα, αν με ρωτά. Αυτό. Βάλει τον κάτω και μίλα του. Και πω δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ρε παιδί μου, είναι πονετικό. Είναι πονετικό. Μέχρι ενό σημείου, επειδή δηλαδή έχει συνδεθεί με το παιδί αυτό. Δεν είναι ότι το έχει τα Σαββατοκύριακα. Και δεν μπορεί τώρα να εκλογικεύσει τη ζήλια τη μάνα. Να τη πει, κυρία μου, τον είχα στην ηλικία που έπρεπε να μάθει και τα κορδόνια του και αυτό του και να χτενιστεί ή να μάθει δύο λέξει παραπάνω. Αφού εσύ τον είχε, ποιο θα του τα μάθαινε. Με μαγικά, από μακριά. Δεν μπορώ και εξή μου πιο πολύ. Τι μανάδε που μετά από χρόνια το μετανιώνουν και το καταλαβαίνουν και τα λοιπά και πάνε να ζητήσουν συγγνώμη. Προτιμώ τι αμετανόητε, αυτέ που δεν έχουν άγνοια. Έχω μια δικαιολογία. Δεν... δεν. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει ένα φίλτρο, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, κάνουν και κάποια στιγμή. Παιδί <laughs> <laughs> μου, ξέρω ότι. Όχι, 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 όχι. Όχι. Δεν να είμαι πολύ σκληρή και δεν συγχωρώ. Όχι. Τι διάβαζα. Χαλέ τώρα, τι μου ήρθε. Κάτι χάζευα. Κάτι βιντεάκια που σκάγανε και τα λοιπά και είναι μια τύπησα στο TikTok νομίζω ήταν ήτανε ένα reel δεν ξέρω από πού που κάνε μήνυση στους γονείς της επειδή τη γεννήσανε κάνε μήνυση στους γονείς της επειδή τη γεννήσανε γιατί δεν τη ρωτήσανε πρέπει να φέρουν ένα medium λέει για να μιλάγε πάρα πολύ λογικά έτσι πολύ λογικά Λες, δεν ακούω καλά κάτσε να το ξαναβάλω γιατί κάτι είπε και δεν το πιέσα έκανε μείνει στους γονείς της, επειδή τη χωρί χωρίς να τη ρωτήσουν πώς θα τη ρωτούσαν με ένα medium ενδιάμεσο ο οποίο θα πήγαινε στον παλιό εαυτό και θα ρωτούσε αν θέλει να ξανάρθει στη γη εν πάση περιπτώσει αυτή λοιπόν υιοθέτησε παιδάκια και σου λέει εγώ δεν θα κάνω ποτέ παιδιά και κανείς δεν θα να μην κάνει παιδιά γιατί δεν τα έχουμε ρωτήσει ε, αλλά το να υιοθετήσει είναι μια πράξη άλλη γιατί κανείς καλό και λες η πρόθεση είναι σωστή. Σε αυτόν τον άνθρωπο δώσανε στην Αμερική παιδιά. Μιλάμε ε, αυτή, αυτή, η απορία που μεγαλώνεις και λες γιατί με γέννησες που όλοι σε όλα τα παιδιά περνάει από το μυαλό όταν είναι πάνω εκεί στην προεφηβεία, εφηβεία που είναι σε αντίδραση ή οτιδήποτε ή που μπορεί να έχουν προβλήματα, μπορεί να μην τα βρίσκουμε του γονεί του. Ή μπορεί οι γονεί να είναι αδιάφοροι αυτή η φοβερή ερώτηση, η οποία πραγματικά. Όποιο και να έχει δίκιο, και το παιδί, και, και η άλλη πλευρά, οι γονεί. Και... Τι λέει, τι. Πώ απατιέται αυτό το πράγμα. Αφού δεν ήθελες, Ναι, ναι, αυτή. Αυτή. Εν τω μεταξύ βλέπει και λε, δεν λες να μια τρελή. Λε, οκ. Okay. Μιλάμε για τρέλα. Αγία μου, κορίτσι μου. Κάτσε λίγο στην απέξω. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Θα βρει και τον πελάσου στο τέλο. Ο πατέρα. Ο πατέρα τώρα. Έχω ένα γράμμα πέντε σελίδε και είσαι ζή! Η τέλεια κόρη που οι γονεί μου θέλουν και ο μισογύνη πατέρα. Άλλα ενδοοικογενειακά δράματα έχω. Αλλά. Η τέλεια κόρη. Μαρία, μου θέλω τη συμβουλή σου για δύο πράγματα. Ένα, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα. Οι γονεί μου είναι μεγαλωμένοι σε ένα χωριό με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ χριστόμυαλοι. Έχουν έναν απέσιο γάμο, μισούν ένα τον άλλον και δεν αγαπήθηκαν ποτέ. Πολύ ωραία αρχή για γράμμα. Θα μου πει τώρα γιατί δεν χωρίζουν. Χα! Γιατί η Μαρία μου θεωρούν ότι αυτό είναι η οικογένεια. Το να βρίζει, να μαλώνεται και να σε χτυπάει ο άντρα. Πολύ, Πολύ ωραία, ε. Και τα δύο τα γράμματά μου. Έχω ελπίδα. Ο πατέρα μου είναι μισογίνη. Θεωρεί ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα, δούλα και δεν πρέπει να φέρνει αντίρρηση. Α, σε ποια δεκαετία, σε ποιο χωριό, παιδιά. Πού γίνονται αυτά τα ωραία πράγματα. Για να καταλάβει, θα σου φέρω τρία παραδείγματα. Ένα, όταν βλέπει μια γυναικοκτονία στη τηλεόραση, λέει: Ότι βέβαια, καλά τη έκανε τη σκότωσε. <laughs> όταν αντιμιλιάει η γυναίκα στον άντρα, θέλει σκότωμα και ο κύριο το, στα... το λέει μπροστά στα μικρά μου αδέρφια για να του μάθει πώ πρέπει να είναι ένα σωστό άντρα, αλλά και να του κάνει μάγκε. <laughs> Δύο, όταν βλέπει ένα βιασμό στη τηλεόραση, λέει ότι η γυναίκα φταίει. Καλά. Και τρία, και χειρότερο, μου λέει ότι εγώ δεν πρέπει να φέρνω αντίρρηση μπροστά στον άντρα μου και ότι αν δεν με βαράει, δεν είναι άντρα. συνεχίσω εγώ, ε. Θέλω να μου δώσει συμβουλή σου σχετικά με τα αδέρφια μου, ηλικίε 16 και 14, που έχουν αρχίσει να γίνονται σαν αυτόν. Έχουν τι ίδιε αντιλήψει, τι συμπεριφορέ και δεν σέβονται ούτε εμένα ούτε τη μητέρα μου. Σε παρακαλώ, πε μου τι να κάνω για να μην γίνουν σαν αυτόν. Δεύτερη συμβουλή που θέλω να μου δώσει. Οι γονεί μου ανακατεύονται στα πάντα. Πρώτα απ' όλα, μόλι τελείωσα το πανεπιστήμιο, νοσηλευτική. Εργάζομαι όμω ήδη σε εστίαση, αλλά τα λεφτά είναι πολύ καλά ψάχνω κάτι παραπάνω σε αυτό το επάγγελμα όπου να είναι κοντά. Να είναι λιγότερο από δύο ώρε απόσταση. Καθώ μένω έξω από την Αθήνα. Και τα χρήματα να είναι τουλάχιστον ο βασικό. Όμω ο πατέρα μου ανακατεύεται και σε αυτό. Μου φωνάζει κάθε μέρα να δουλεύω σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι δύο ώρε μακριά από το σπίτι μου. Σκέψου δύο ώρε πήγαινε και άλλε δύο ώρε έρθω. Και εκτό από αυτό δεν είναι καν ο βασικό μισθό και δεν είναι καν για την ειδικότητα τη νοσηλεύτρια. Είναι βοηθό που σημαίνει ξεσκάτισμα, άισμα και αλλά σαν τον Ιώνα. δεν θέλω. Είχα πάει δοκιμαστικά σε μια άλλη κλινική και δεν άντεξα. Μισούσα τη ζωή μου. Στο άλλο πράγμα που ανακατεύονται είναι στην ερωτική μου ζωή. Ο πατέρα μου αναφέρει συνέχεια να, να μου κάνει προξενιό. <laughs> τι διαβάζω! <laughs> Καθώ πρέπει να παντρευτώ γιατί θα του μείνω στο ράφι ενώ είμαι 22 χρονών. Αναφέρει επίση ότι τι γυναίκε παντρεύονται μέχρι τα 25 και κάνουν παιδιά μέχρι τα 30. Αν ξεπεράσουν αυτέ τι ηλικίε, είναι εγώ θα ήθελα να κάνω παιδιά στο μέλλον, αλλά όχι τώρα. Δεν είμαι έτοιμη, ότι έχει βρεθεί ο κατάλληλο και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι προτεραιότητά μου, καθώ θέλω να ταξιδέψω κι άλλο να βρω τον κατάλληλο, αλλά να βρω μια σταθερή δουλειά. Βοήθα με να κάνω και να μην ανακατεύονται. Σκέψου ότι έχουν άποψη μέχρι και για τα λίγα τα του που έχω, ακόμα και για τα μαλλιά μου που είναι ξανθά, ακόμα και για το αμάξι μου. Με έβριζε επειδή άλλαξα τα φρένα του αυτοκινήτου, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβά. Συνεπώ όμω και καλύτερη μάρκα. Μάλιστα. Μαρία, σε παρακαλώ, πε μου τι να κάνω για να ζήσω όπω θέλω. Για να σε προλάβω πριν μπει για συζήτηση μαζί του, δεν είναι καθόλου τη συζήτηση και γενικά θεωρεί ότι είναι σωστό μόνο ότι πει αυτό. Συγγνώμη, αν σε και περιμένω τα φώτα σου. Βάλε ένα ουσκάκι. Παιδιά, αυτό είναι από τα πιο hardcore γράμματα που έχω πάρει μέσα σε οικογένεια, δηλαδή με απόψει. Ε, έχουμε ξαναδιαβάσει εδώ πέρα ανθρώπου που μένουν σε κάποιο χωριό που δεν είναι απαραίτητο να είσαι σε χωριό ρε παιδί μου. Απλά το κλισέ κολλάει εκεί. Με, με, με... συναισθηματική βία πολύ, με συμπεριφορέ τέτοιε. Με... Αυτό η μάνα που είναι η μαμά σου ζει, θεωρούμε, ή την έχει δεμένη στο υπόγειο. Κοίτα, δεν μπορώ να κάτσω να αναλύσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάτσω να αναλύσω και απορώ με την ψυχραιμία σου. Βέβαια, όταν έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το έχει φάει όλο τόσο πολύ. σου κάνει εντύπωση, το λε. Να... Λοιπόν, πάω στη δουλειά, γυρνάω τρώω δύο χαστούκια, μετά με βιάζουν, μετά με κάνουν, μετά με. Δηλαδή, είναι μέσα στη ζωή αυτό το πράγμα. Ε, πόσο χρονών είσαι ρε κορίτσι μου, δεν έχω καταλάβει. 25, 23, Πόσο λέει. Έχει περάσει νοσηλευτική, μένει εκτό Αθηνών. 22. Έχει και δύο παιδιά. Δύο παιδιά, λέω, δύο αδέρφια. Τα αδέρφια είναι αγοράκια ε, 16 και 14, Δι διότι να με, με τις οικογένειες της, τέτοιου τύπου οικογένειες ας πούμε τις κακοποιητικές οι οποίες μεγαλώνουν παιδιά ή τα παιδιά χαιρετάνε νωρίς και λένε Παι, παιδιά τι είναι αυτό το περιβάλλον και ε, αντίδραση επανάσταση για σας ή γίνονται. Ε, ε, αν τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν το, να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό δεν έχουν αυτό το ένστικτο από μέσα τους γιατί κάποια παιδιά γεννιούνται λίγο πιο σοφά και παίρνουν το δικό τους δρόμο και καταλαβαίνουν κάπου εκεί στην ηλικία των 14-16 γιατί το 13 με 14 ας πούμε είναι η αντίδραση αυτή. Και από το, στο 16 όμω θεωρώ ότι κάπου καταλαγιάζει η εφηβεία εμ, είναι η προεφηβεία και η εφηβεία. Αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Και μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η από την εφηβεία. Μπορεί να γυρίσει τούμπαλο το πράγμα. Γιατί αρχίζουν να αναπτύσσουν ιδέε τα 16-17. Φιλοσοφία ζωή. Λίγο. Αυτή. Τον 16. Αυτή. Εκεί θα φανεί. Δεν νομίζω ότι σε. Είσαι... Σώσε τον εαυτό σου. Άκουσε να δει τι γίνεται. Όταν σε αεροπορικέ εταιρείε, όταν πετάμε. Είναι από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι από την εποχή που ήμουν αρίστον όταν πέφτει το οξυγόνο μες στην καμπίνα το πρώτο που γίνεται πέφτουν οι μάσκες και το πιο λογικό είναι τι να κάνει η μάνα να το βάλει στο παιδί όχι, το βάζει στον εαυτό της η πρώτη κίνηση που κάνεις παίρνει τη μάσκα οξυγόνου και τη βάζεις εσύ γιατί αν δεν βάλει εσύ τη μάσκα οξυγόνου μέχρι να την περάσει σε κάποιον άλλον, έχει λιποθυμήσει, έχει πεθάνει κι άλλο, λέει Αν δεν, που σημαίνει, αν δεν είσαι εσύ καλά, δεν μπορεί να είναι κανένα που, που έχει την ευθύνη του. Το παιδάκι σου, το σκυλάκι σου, τη μικρή σου αδερφή, με... ένα άνθρωπο μεγαλύτερο σε ηλικία. Εσύ θα βάλει πρώτα τη μάσκα. Και όταν το είχα διαβάσει και λέω, τι, τι εγωισμός, εγωισμό, <πιλίξε> πε <πιλίξε> <πιλίξε> στο αεροπλάνο. <πιλίξε> αν δεν είσαι εσύ καλά, Τριγύρω σου δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο, ούτε να φροντίσει κάποιον. Καταλαβαίνω την αίσθηση τη προστασία, γιατί είσαι μεγάλη αδερφή και βλέπει να γίνεται το θρίλερ μπροστά σου. Εσύ σώθηκε εγκεφαλικά. Πρακτικά, τι κάνει, τι κάνει κορίτσι μου καλό. Πώς ε, θα κάνεις τον πατέρα σου να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται ή ότι η θεωρία της ζωής ή ότι αυτό η μικρή κοινωνία που έχει φτιάξει είναι μια μικρή κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία, δεν το πιστεύω αν με ρωτάς, πιστεύω ότι υπάρχει ε, 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 μία, ζούμε σε μια κοινωνία που τουλάχιστον το 70%, το, ε, wishful thinking, δεν ξέρω, το 70 των ανθρώπων δεν σκέφτονται έτσι. Ε, αν, αν φανταστώ ότι είμαστε ε, βάρκα γυαλό, 50-50, 40-60, ε, δεν ξέρω που να πετάξω να πάω, να, να πάω από δημοτικό πουλί, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν μπορώ, αυτοί είναι για ε, ε, να μπουν μέσα, αν με ρωτάς. Επίση, αυτό είναι ένα άνθρωπο ο οποίος προφανώ δεν έχει βγει πέντε μέτρα έξω από το σπίτι του. Θα πάει μέχρι το καφενείο τη γειτονιά να πει τι ωραία που δεν είναι τη γυναίκα του. Δεν ξέρει πώ είναι η κοινωνία. Ό,τι βλέπει στην τηλεόραση, έτσι λίγο για να βρει, για να κάνει, για να ράνει. Λοιπόν, ε, ο άνθρωπο είναι κακούργο. Η γυναίκα θέλει σκότωμα. Δεν μου λε κάτι. Δεν έχει δεν έχεις κάποιο σύντροφο. Αυτό καταλαβα, Δεν έχει κάποιο σύντροφο. Η κοπέλα απλά θέλει να. Λοιπόν, πολύ ωραία μου τα είπε. Εγώ είμαι έξαλη αυτή τη στιγμή. Εσύ γιατί δεν είσαι θυμωμένη. Δεν ακούω θυμό. Ακούω μια. Ε, 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 αυτό συμβαίνει. Το είσαι αποδεχτεί όλο αυτό το πράγμα. Για να μην τρελαθεί. Το καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ ότι εν από κάτω, ε, α φάω κι εγώ κανένα ξύλο, έλα, θα πάρω αυτό μου, θα μου πει, έλα, θα πάω δύο ώρε έξω. Δηλαδή, αν δεν ήταν δύο ώρε έξω και σου έλεγε ο πατέρα, θα πα σε αυτό το νοσοκομείο να δουλέψει γιατί έτσι το τελ... και τι, Γιατί. Και γιατί. Λοιπόν, έχει ένα δίπλωμα νοσηλεύτρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει, σε τι φάση πρέπει να κάνει κάποια πρακτική, περιμένει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω. σε. Απλά έχει βγάλει το πανεπιστήμιο και πρέπει να γίνουν κάποιε διαδικασίε από ό,τι ξέρω, α πούμε πρακτικέ. Ε, άκου να τώρα τι γίνεται. Εγώ σε τέτοιο περιβάλλον αρρωστό δεν θα έμενα ούτε για δύο δευτερόλεπτα. Ούτε να είχαμε. Φαντάζομαι να ήταν μια οικογένεια που να έχει και πολλά λεφτά και να είχε σκεφτεί την άνεση, την οικονομική. Ούτε τότε θα έμενα. Να με αποκληρώσουν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει εκεί μέσα και γιατί δεν φεύγει. Θα μου πει λεφτά και αυτά. Φτα... Είναι δεύτερο. Μιλάμε για, για δεύτερη φάση αυτό. Όχι, κατεβαίνει στην Αθήνα ή σε μια σε άλλη πόλη εκεί κοντά, αυτό που λες που είναι δύο, δύο ώρε μακριά, το οποίο βέβαια δεν σου δίνει τα λεφτά, το βασικό που θε, δεν πειράζει. Μπορεί να το συνδυάσει μαζί με κάτι άλλο. Ξέρει πόσο κόσμο χρειάζεται αποκλειστικέ. Έχουν ε, ε, ηλικιωμένου στο σπίτι για φροντίδα ή για οτιδήποτε. Γιατί και αυτό είναι κάτι που, που, που δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, σαν εναλλακτική για έξτρα χατζηλίκη, να προσέχει ε, 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 ηλικιωμένου, ε, να, να κάνεις κάνει την ε, πρακτική σου, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κάπου. Κάπου αλλού. Δηλαδή, εσύ πρέπει να φτιάξει νύχτα μια βαλίτσα, να πεις τα, να σταυρώσει τα αδέρφια σου και να του πει καλή τύχη. <σχ> δεν είσαι υπεύθυνη για τα αδέρφια σου, δεν είσαι η μάνα τη οικογένεια, δεν θα στρώσει αυτή την οικογένεια. Αυτή είναι κατεστραμμένη. <σκλαι> <σκλαι> Αν ξυπνήσουν τα παιδιά και καταφέρουν κάτι, έχει καλό. Εσύ σήκω φύγε. Που να πας όπου αλλού. Εδώ μιλάμε. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είσαι θυμωμένη. Δεν μπορεί 22 χρονών να σου επιβάλλει κάποιος κάτι. Και εσύ τι τσιμπάς με τον πατέρα. Που θα σου άκουσα να δει η γυναίκα θέλει και λίγο ξύλο. Τσιμπάς να συζητήσει μαζί του κάτι. Όχι δεν θα σου έλεγα να συζητήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είσαι τα καλά του άνθρωπος. Δεν συζητιούνται αυτοί. Επίση, γιατί να ζήσουμε κάτι που μετά θα μετανιώσουμε, Γιατί. Άμα, του την πει. Ξε... Τι, τι, θα κάνει, που ξέρει. Ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχει ζήσει να τρώει μάνα σου ξύλο. Εσύ, γιατί να φας ε, Επίση, άμα μιλάμε για μικρή κοινωνία, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και μπορεί να φέρει στην αστυνομία. Μπορεί να πίνουν πρωτοξάδερφα και να πίνουν ρακέ, α πούμε, στην ταβέρνα το βράδυ σε μικρέ κοινωνίε είναι λίγο σουμού τα πράγματα. Σήκω, φύγε. Τι λεφτά έχει. Με τη μάνα σου έχει καλή σχέση. Ή τη λυπάσαι απλά. Γιατί μπορεί να πα τη μάνα σου και να τη πει: Μαμά, πόσα λεφτά μπορεί να μου δώσει. Πόσα λεφτά έχει ο μπαμπά. Κοίτα να ξαναδεί τι ωραία. Εγώ θα του παίρνω τα λεφτά και θα φεύγα. Ωραία συμβουλή. Να μου πει: τα λεφτά αυτού του ανθρώπου. Καθόλου. Έχει τα δικά σου λεφτά. Μπορεί να συντηρηθεί δευτερεύον. Έχει κάποιον φίλο που μένει κάπου σε μια άλλη πόλη, σε, μια, σε ένα άλλο. Δε, 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 κάπου! Σε άλλο νομό! Φύγε! Τι θα κάνει ο πατέρα στην 22χρονη κόρη που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του μέχρι την πλατεία του χωριού, θα πηγαίνω έρχεται και έχει τέτοιε απόψει. Τι θα κάνει. Μη με τρελαίνεις κορίτσι μου σε παρακαλώ Σήκω φύγε γιατί αυτό που λέω πάντα όταν είμαστε στα σκατά είναι μαλακά. Ε, φ, πού να φτάξει τώρα. Όχι, 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 όχι. Πόσα χρόνια να αντέξει αυτή την κατάσταση και αυτή την ψυχολογική τη βία, τη τηλεκτική βία και αυτέ τι ιδέε. Ότι δεν υπάρχουν πουθενά. Φύγε, καταλαβαίνω το γεγονό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα βρει έναν άνθρωπο, μια θεία, μια ξανταρφή, ένα συγγενή, ένα προηγούμενο. Κάτι θα βρει. Δεν μπορεί να μην έχει έναν άνθρωπο κάπου αλλού. Για μια βοήθεια, για μια εβδομάδα να σε κρατήσει στο σπίτι κάποιο, να σε φιλοξενήσει, να βρει κάτι άλλο. Δε, ε, άμα θε, γίνεται. Όλα γίνονται. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι και θέμα χρημάτων. Τι ωραία να είχαμε, ξέρω εγώ, χιλιά ευρώ το μήνα παραπάνω. Τι θα προτιμήσει αυτή τη στιγμή. Την ησυχία σου, την ησυχία σου, ένα περιβάλλον. Εσύ μεγαλώνει. Μην πω το κλασικό το τοξικό. Μιλάμε αρρωστήλα εδώ πέρα, σοβαρή. Από α, άλλοι, άλλο πλανήτη οι άνθρωποι αυτοί. Πώ γλίτωσε Παναγία μου, Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Τι θα αλλάξει τα 60 του αυτό ο άνθρωπο που δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του δεν ξέρει. Μιλάμε για Σε Σεκοφύγε. Και δ, όχι φύγω, φύγω, φύγω απλητικά, μαζεύω τη βαλίτσα μου και φεύγω, γεια σα. Νύχτα. Νύχτρα, ξελογιάστρα. Νύχτα. Έτσι μου τι να πω μετά. Ε, φοβερό. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Λίστο. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα θα περάσεις. Αλλά δεν θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο. Παιδιά, με ταράξατε σήμερα, ε! Προτιμούσα του χωρισμού. Πω, πω, Είμαι Μαρία Σολομού. Αυτό εδώ ήταν το podcast που όσα η Μαρία. Αλλά θα μου στείλετε γράμματα. Στείλτε μου τώρα, θα δούμε. Μπορεί να βρίσκομαι στο θέατρο να κάνω πρόβα, να τα κάνω από εκεί. Μαρία Σολομού, κατά παύλα, official. Μαρία. Πολύ καλή. Ε, παιδιά, έχουμε μπει επίσημα σε καλοκαίρι θεωρητικά τώρα, θεωρητικά πάντα, σε μήνα καλοκαιριού. Κανονίστε τον έρωτα του καλοκαιριού, ε, μην μου έρθουν το Σεπτέμβριο όλες οι τρελές. Προσέξτε καλά, δηλαδή θέλω υλικό. Μπορεί να έφυγε, μπορεί να λείπω, αλλά ξέρετε τώρα, έχουμε connection. Θα βάλω και μουσική. Αχ, τι ωραία αυτό το καλοκαιράκι. Το αντιλιακό σα να πάρετε εδώ πέρα, φρέζιντερ μαζί, γιατί παιδιά ο ήλιο είναι πολύ κακό. Τα άμα αυτά. Προσέχτε και στο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι μέσα στην πανάδα. Μέσα στην πανάδα. Μη σας τα λέω τώρα και μου λέτε, Όλε τι βλακίε λε. Μέσα στην πανάδα. Και δεν ξέρω αν φεύγει κιόλα. Το νου σα, πενιντάρια. Εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. pod.gr Το καλό να ακούγεται.